άνθρωπος θέλει να ζήσει πια την μετάνοια, διότι κατάλαβε το λάθος του από τα αποτελέσματα. Ο παράλυτος θέλει να σηκωθεί και θέλει να μετανοήσει και λέγει πολλές φορές στον Θεό: «Μετανοώ Θεέ μου, μετανοώ Θεέ μου», αλλά δεν ακούει ο Θεός. Τι σημαίνει μετανοώ? Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια σημαίνει, κοιτάξτε, μετάνοια μία λέξη που μεταβίωτη συνθετικά μας δίνει την πληρότητα. Το μένεν η λέξη νους μας δείχνει το αντικείμενο, το όργανο το οποίο μπορεί να μας εγγύσει πάλι στον Θεό. Και το πρώτο συνθετικό μας δείχνει την ενέργεια αυτού του οργάνου, πως μπορεί δηλαδή ο νους του ανθρώπου, των αερών του ανθρώπου, πως μπορεί να φτάσει στον Θεό. Ο νους, ο αυθέντης της υπάρξεώς μας, ο ηγεμόνας μας, ο κυβερνήτης του ανθρώπου, ο οφθαλμός της ζωής μας, αυτός είναι που θα πρέπει να ψηλαφτήσει, να ξανακοιτάξει τον Θεόν αφήνοντας τα υπόλοιπα όλα. Και όταν τα μάτια μου βλέπουν εσένα, τότε όλος εγώ είμαι στραμμένος επάνω σε σένα. Έτσι γίνεται με την ανθρωπίνη μας ζωή. Λοιπόν, σημαίνει το μετά, δια το μετά. Ερμηνεύει, διασαφηνίζει τα σκηνήσεις του νοός και δηλεί την τελειότητα της αλλαγής που είναι η μετάνοια, διότι είναι μετά από όλα τα οποία συνέβησαν, σε κάνει άλλον άνθρωπον πραγματικά, γίνεσαι αγνώριστος. Όλος αποφασίζεις να κοινωνήσεις με τον Θεό, όλος πορεύεσαι πίσω από Αυτόν, ακολουθώντας τον νου σου που πηγαίνει στον Θεό. Πάσα κίνηση του ανθρώπου, πάσα λόγος, πάσα δραστηριότης, πάσα έμπνευση, παν βλέμμα, πηγαίνει μετά, πηγαίνει πίσω από τον νου. Δηλαδή όλα δια του νοός στρέφονται προς τον Θεό ή τα πάντα εκκινούν από τον Θεό. Και έτσι όταν ο μετανοών κάνει κάτι ή πει ή δραστηριοποιείται ή πάσχει, το κάνει δια τον Θεό ή του το ζήτησε, το θέλει ο Θεός. Η μετάνοια λοιπόν είναι μία πίσω πηγαίνω, μία τελεία μεταβολή. Μεταβολή και χάνω τον ορίζοντα που είχα του ειδόλου μου και έχω τον Θεό μου. Επομένως, ο νους είναι ο τόπος που συναντιόνται ενδυνάμεις μου και εκεί συναντιέται αρχικός ο Θεός, οράται ο Θεός από το ηγεμονικό της ψυχής μας και όλος ο άνθρωπος σιγά σιγά γίνεται ένα όραμα της θεότητος. Είναι ο νους μας το θέατρο των παρεσμάτων και τότε ο Θεός
γίνεται ο τόπος εφόσον ενούτε με τον Θεόν πόνους και επανέρχεται εις τον Θεόν, γίνεται ο ίδιος ο Χριστός ο τόπος που συναντάω τους Αγίους και ο τόπος όπου μπορώ να κουβεντιάζω με όλα τα μέλη της Εκκλησίας που είναι εν το Χριστό. Και έτσι ο ίδιος ο Χριστός, επειδή είναι ένας και η Εκκλησία μία και πάντες ειδείς σώμα εν, όλοι συμμαζευόμεθα και τυλιγόμεθα μέσα εις τον Χριστό. Αυτή η συμπερίληψη μας είναι η μετάνοια η πραγματική, είναι η στροφή μας η αληθινή. Αλλά όμως αγαπητοί μου, αυτός ο νους συνήθισε να τρέχει από εδώ και από εκεί. Συνήθισε όμως, νιώθοντας τα βιώματα τώρα της καινούργιας ζωής, αρχίζει να γλυκαίνεται. Περισπάται, διότι από εγωισμόν ευχαριστείται και ειδονίζεται, αλλά και ο Θεός δίνει τας δικάς του εντρυφήσεις και έτσι νικάει ο Θεός όταν ο νους μένει πλέον καρφωμένος εις το φως της θεότητος. Έλαβε την πείραν ο άνθρωπος της θερήσεως και της μονώσεως και των κρότων και των θορύβων και των ματιωτήτων της προτέρας ζωής και θέλει να ξεκουραστεί και ο νους και η καρδιά. Πού να ξεκουραστεί, πώς να ξεκουραστεί. Εδώ είναι ο θησαυρός της μεταλλίας. Ω αγαπητοί μου, η μετάνοια είναι κάτι αληθινό. Αρχίζει από την ώρα που συνειδητοποιώ ότι φταίγω εγώ που έχασα τον Θεόν. Διότι όταν το κάνουμε, κατηγορούμε συνήθως τον Θεό. Εν συνεχεία αρνούμε τα σιδονάς του περισπασμού. Αρνούμε να έχω το μυαλό μου εις όλων των κόσμων και έτσι κατά κάποιον τρόπο, ενώ ανήκει στον Θεό, να καταφρώμε αυτά που είναι του Θεού. Και κατά κάποιον τρόπο επαναλαμβάνω το αμάρτημα του Δαβίτου του Αδάμ, ο οποίος κατηφράστη, έκανε κατάκριση εις το δέντρο το οποίο είχε θέσει ο Θεός. Λοιπόν, τα αμαρτήματα δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε αμέσως από τα αποτελέσματα. Αλλά αγαπητοί μου, πώς τώρα εμείς θα είμεθα βέβαιοι ότι η μετάνοιά μας είναι μετάνοια την οποία προσεδέχθη ο Θεός. Καταρχάς πρέπει να το θελήσω, δεύτερον πρέπει να κάνω αγώνα, διότι εάν δεν θα κάνω αγώνα δεν με πλησιάζει ο Θεός, διότι δεν αποδεικνύω ότι θέλω την αληθινή μετάνοια. Λοιπόν πρέπει να θέλω, να αγωνίζομαι, αλλά να σηκώσω και τον σταυρόν που κάθε άνθρωπος έχει τους σταυρούς του. Εάν αγανακτώ για την αρρώστια μου, για τον πόνο μου, για την αποτυχία μου, για τις θλίψεις μου, για τις συκοφαντίες που μου κάνουνε,
δεν μπορώ να μετανοήσω, διότι ο νους πηγαίνει εκεί και χάνεται πάλι ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν να σηκώσω τον σταυρό μου και συνεχεία να έχω υπομονή και πόνον εις την ζωή. Όταν λέγω πόνον, εννοώ να είναι η ζωή μου πράγματι ένας μόχθος, ένας κόπος, μία θλίψης, να είναι ένα σπρόξιμο το οποίο κάνω εναντίον της νοχελίας και της ευκαιρίας και της ευθυνίας, να ζω με μία πλέον επούσιον στέρηση και επουσία και επουσίως τους πόνους, διότι αυτό ελκύει πράγματι το βλέμμα του Θεού. Και η μετάνοια δεν έρχεται από μένα, έρχεται από τον Θεό, από του οποίου ξεκινάει πανδόνημα τέλειον.